Λοιπόν, Master League. Σομαλή, ωραίο παιχνίδι, θα πω. Ειδικά αυτός ο ομίλος μας έχει χαρίσει μοναδικές αναμετρήσεις. Και ελπίζουμε να μας χαρίσει άλλη μία. Το πρώτο καλό θα έρθει από τον Αστιώτη. Συστράτευση βλέπω από τη Νέα Μάγκρη. Αστιώτης. Βάλω να πηδήσει δύο φορές το σύνολο. Ο αγαπημένος μου. Βρανούλης. Ξεκινάει με άστοχο τίποτα, δεν είναι καλό νέο αυτό. Θα πας. Θα σου αρχίσει. Αστιώτης. Βάλα στα χέρια του Νίκου. Θα πάει μέχρι μέσα. Καλά τη χάρη από την Ηλία. Ήρθε νωρίς. Επέστρεψε νωρίς. Πέρασε τον πάγκο. Είπε δύο λεπτά. Δεν έκατσε. Κάνει το σαγωγό. Πίσω. Κάνει καλά. Γάμα, 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 γάμα. Πρέπει να κάτσει, να ηρεμήσει και να... δώσει χρόνο για να γυρίσει μια δεκαετία. Γιατί τώρα έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν θα έρθει. Ζώσεις. Λίγο Ραγκάγης. Ρανούλης. Ευτυχώς. Το έβαλε το δεύτερο. Ο Βασίλης Πανούλης του μπασκετάκι. Εγώ ο μάνατζερ σου και εσύ ο παίκτης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ένα θαύμα περιμένουμε μόνο. Να ξυπνήσεις και να σου δώσει ο Θεός 20 πόντους. Γιατί έτσι δεν πάμε πουθενά. Πάμε, ενώ δεν πάμε εκεί που θέλουμε. Φλόριντα, Μιλγουόκι, Μαϊάμι, Λος Άντζελες κτλ. Λοιπόν, τους άσκησες. Για τρεις. Time out. 5 λεπτά. Βρανούλης. Την μπάλα στο σύνερο. 13 δευτερόλεπτα. Στην επαναφορά. Σταματόμιλος. Ψάσεις. Θα πέσει στο παρκέ με φάουλ. Το παιχνίδι στο 16-20. Πρώτο δεκάλεπτο εξαιρετικό και από τους δύο. Αλλά πρωτίστως
από τους φιλοξενούμενους οι οποίοι και προηγούνται και πολύ στο οφείλουν στην εκπληκτική απόδοση, εξαιρετική απόδοση του Νίκου Τρανούλη απόψε. Εύστοχος η πρώτη. Πετυχηθεί ο τρίποντα, μία εύστοχη βολή. Πραγματοποιεί πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο ο Μουσάζης. Παπαγίου θα πάρει το φάουλ, επιθετικό ο Ζαφυρόπουλος. 1-96, εξαιρετική άμυνα εδώ το ψηλό. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν σε αυτό το λίγο χρόνο που τους απομένει. Μία πάσα και εκτέλεση, αυτό προλαβαίνουν να κάνουν. Στη σύνομα ο Καριώτης. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 18-20. Επιστρέφουμε σε λίγο. Όλα έτοιμα. Είκοσι το σκορ. Εδώ στο κλειστό τον Ελισσί, ο Νικολουζάκης Τρανούλης, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πράγματα και πράγματα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Εκπληκτική συνεργασία ψηλών, τελικός αποδέκτης της μπάλας, ο Σταματέας, 18-22, στο συν 4. Παγόπουλος. Μουσάσης, Γρηγορακάκης. Παγόπουλος, τον Αλικανιώτη. Ο Παγόπουλος θα πάρει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του για δύο. Κακό, το ξέρει και ο ίδιος. Ο Ασπιώτης στον πάγκο. Ελιχρέη coach Τρανούλης και αυτό. Παραλίγο, τώρα βρέθηκε ο Νίκος στο έδαφος. Ο Γρηγορακάκης θα πετύχει και το καλάθι. Θα μειώσει στους δύο. Εντάξει, ο Τρανούλης είναι ένα παιδί το οποίο δεν δημιουργεί ποτέ προβλήματα. Πάντα σε κόσμιο ύφος και το επίπεδό του, ό,τι και να γίνεται στο παρκέ. Αυτό το ματιά σου είναι βαλάσει τώρα. Στα τελειώματα, Μουσάσης. Γρηγορακάκης, για δύο. Άστοχος. Βάλε τα χέρια του εκεί, ο Γιωπάνος. Αλλά και πάλι του Κυπεδούκου Σαλιγανιώτη για το προσπέρασμα μέσα. 23-22 στο συν 1. Πάμε γρήγορα σε time out. 8-5, δεύτερο δεκάλεπτο στο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Τελείωσε. Έχουμε παιχνίδι και πάλι. Λαμβοπιεράτος. Σταματέας. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το καλάθι αυτό που τόσο πολύ ήθελε και θα βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. 23-24. 7-42 Παγόπουλος. Γρηγορακάκης. Σάσης. Πολύ όμορφη πάσα στο Γιωπάνο. Τώρα σαν να μην την περίμενε. Αυτό έδειξε η αντίδρασή του, αυτά τα κλάσματα δευτερολέπτου που έχασε, του στήθησαν. Τον έβγαλε μόνο με τον καλάθι και όλο το χρόνο να τελειώσει την φάση που πήρε απολύτως τίποτα η πλάτα από αυτό εδώ το αποθέτω την επίθεση. Κατοχή και πάλι στα χέρια της. Γρηγορακάκης, υπερβολικός αλτρουισμός, έπρεπε να τελειώσει. Αλικανιώτης, Μουσάσης για το τρίτο του τρίποντο. Ναι, ναι! 26-24 στο συν 2. Τεράστιο παιχνίδι μέχρι στιγμής και από τις δύο πλευρές. Το τρίποντο του Αλικανιώτη τους έβαλε πρώτη φορά μπροστά και και αυτό το τρίποντο θα τους αναφέρει σε θέση οδηγού. Με Τσάτος.
Ματέα, συγγνώμη. Γανούλης. Πρέπει να παίξει εκεί. Το στίχ με τον Νικολουζάκη. Λέγονται ο Λιγανιώτης. Ο Νίκος με τον Κουσάση δίνουν τα χέρια. Γνωρίζονται τα παιδιά. Εδώ το γερό που έπαιζα. Ως αντίπαλη νομίζω. Δεν φαίνεται όχι, αλλά νομίζω σαν αντίπαλη. Δεν έχω παίξει μαζί. Άλλα μια γειτονιά είμαστε, πηγαίνει με νέα μάγκρι τώρα. Ένα το χωριό. Γανούλης. Κάνε τρελός. Πάρα στα χέρια του Νικολουζάκη. Ο Νικόλας βάζει τα δύσκολα και κάνει τα εύκολα. Θα το μάλλον σου. Τι ήταν αυτό Νικόλα μου τώρα, μην τρελαθώ. Για να δούμε τον Παγόπουλο, τι μας ετοιμάζει. Ας πιο της περάσει στο παρκέ. Παγόπουλος για δύο. Άστοχος, Νικορακάκης. Ζαφυρόπουλος. Κουσάσης για τρεις. Είναι καυτός, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Την μπάλα στον Ντούλη. Και από εκεί στον Τρανούλη. Με ραχαία τρύπα, τρίπλα θα αποφύγει τον Κουσάσης. Από Πιεράκος, περιμένουμε να έχουν οι υπόλοιποι. Νικολιζάκης. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάου, θα πετύχει το καλάθι. 26 όλα στην απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι. 5-50. Είπαμε, παρακολουθούμε μια μάχη σώμα με σώμα. Οι δύο ομάδες πάνε χέρι-χέρι. Μακάρι να πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Αυτό επιθυμούμε σαν ουδέτερη. Άστοχος. Παγόπουλος. Πάντα στα χέρια του για να οργανώσει την ομάδα του. Κουσάσης, εξαιρετικός από σε μέχρι στιγμής. Γρηγορακάκης, μπάλα στον Αλικανιώτη. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Τώρα τον Στέφανο, άμα τον βάλεις 10 φορές θα το κάνει αυτό. Σε 9, τις 8 θα το πετύχει το καλάθι. Πετύχαμε τώρα στη 1-2. Ο Ηλίας θα κάνει βόλτα περίπατο στην εξοχή. Με κίνηση τούρτα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 26-28, νέο προβάδισμα για τους ομαλούς. Μία σου και μία μου. Εκμεταλλεύτηκε το χώρο που βρήκε. Ύπνος που πήρε τα παιδιά η άμυνα των δυσκλάτε εδώ. Ζαφυρόπουλος. Κοραγκάκης. Ούτε τώρα. Το ψάχνει το καλάθι, δεν έχει καταφέρει να συνδεθεί. Παπαλιού. Παγόπουλος μπροστά του, θα τον σταματήσει. Την μπάλα στον τρελό του γηπέδου. Τον Τρανούλη. Κοιτάξτε από πού σηκώνεται. Άστοχος. Κουσάσης. Λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο έπρεπε, ως πολύ θα πω. Κουσάσης, η μπάλα και πάλι στα χέρια του Παγόπουλος. Εδώ τώρα Τρανούλης. Καλύτερα να τον άφηνε. Γιατί με τον τρόπο που πήγε στον Παγόπουλο, δώρο του έκανε. Δώρο γενεθλίων ήταν αυτό. 28 όλα και μία ελεύθερη συμπληρωματική βολή για τον άνθρωπο ο οποίος έχει αρχίσει και βοηθάει, έρχεται και βοηθάει την ομάδα του Ασπιώτη. Είπαμε, της αλλάζει επίπεδο η παρουσία του, είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό που έχουμε διακρίνει είναι το μπασκετικό IQ που έχει. Τώρα αν δείτε να μην συνδέεται όσο συνδεόταν τις μέρες που ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο και είχε έναν επίσημο αγώνα ανά εβδομάδα, είναι λόγω αποχής, αλλά το team basket ξέρει, το βλέπεις από τα υπόλοιπα. Τρόπος που βλέπει το γήπεδο, που διαβάζει το παιχνίδι, που εκμεταλλεύεται τους συμπαίκτες του, τρόπος που γυρίζει την μπάλα, ακόμα και το στυλ του. Παπαϊλιού, Δούλης είναι μόνος του για τρεις. Άστοχος στο ριμπάδο ο Φιόνα, το Ζαφυρόπουλο. Ποιος κυριαρχεί σε αυτά τα σχεδόν 17 λεπτά που διανύουμε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσιών. Παγόπουλος με τον Παπαϊλιού απέναντι του. Καριώτης, θα κοπεί, όχι. Δεν θα κοπεί καθόλου. Το αντίθετο. Τα ευτοχής από τη γωνία. Σε σούτ λόγκ πόντων. Έξω από τη γραμμή των 6.75. 31-28. Σωσήν 3. Φύγει η περιοχή. Παπαλίου θα
φάση με φάλα τον Ασπρόντι. Λάθος πάσα τον Ηλία τώρα. Ο Σάσης, ο Καριώτης έρχεται. Έδωσε από τα αριστερά στήριγμα. Πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός πήρε και το κύπελο να πούμε. Να τα λέμε αυτά. Διαφορά και πάλι στον πόντο. Προβάδισμα με βραχία κεφαλή για την πλάτη. Ασκιώτης. Τώρα αυτή η πάσα, Στεφάνη, ήταν λίγο υπερβολικά φιλόδοξη. Ας το πω έτσι. Ασκιώτης για τρεις. Αστοχός. Θέλησε να περάσει η Μουτσάτ. Δεν υπήρχε Μουτσάτ ουσιαστικά. Ελεύθερη εκείνη την ώρα. Και καλύψε ο Τρανούλης. Λοιπόν, 31-30, 2-15. Και ο Κουσάρης έχει περάσει τον πάγκο. Το Τζάπα δύσκολο να τον δούμε πάλι στο παρκέ. Νομίζω ότι χειρότερα θα κάνει τα πράγματα. Όχι για την ομάδα του, για το πόδι του εννοώ. Αλεξόπουλος. Σταφυρόπουλος. Θα πετύχει το καλάθι. 33-30. Ο Σαματέας πρέπει να δέχει και κάποιο χτύπημα τώρα εκεί. Αλλαγές. Ο Παπαϊλίου θα περάσει τον πάγκο. Θέση του ο Πιτίδης. Τρανούλης. 1-59. Ο Νίκος έχει απέναντι τον Παγόπουλο για 3 με ταμπλό. Ήταν τραβηγμένο τώρα αυτό Νικολαμού. Ο Παγόπουλος δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα με το αριστερό. 35-30 στο συν 5. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Τσάπας έχει πάρει τη θέση τώρα του Ασκιώτη. Ο Σταμάτιας θα πάρει το φάουλ από τον Στεφανό. Πάει κατευθείαν να το σηκώσει. Εντάξει, για την ποιότητα του Ασκιώτη δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Το τι χαρακτήρας είναι. Πόσο καλός παίκτης είναι. Πόσο ευγενικό παιδί. Είναι λίγο γκρινιάρης παραπάνω μερικές φορές, αλλά και ποιος δεν έχει κάνει σε αυτή τη ζωή, ποιος είναι τέλειος. Μόνο Θεός είναι τέλειος, παιδιά, να το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, 1-15. Αλεξόπουλος. Ο Σαφυρόπουλος με ταμπλό. 37-30. Μιλίδης. 53 δευτερόλεπτα. Κλείνουν το ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νικολιζάκης. Δείχνουν να έχουν κολλήσει αυτά τα τελευταίες, αυτές τις τελευταίες στιγμές και να τους κολλήσει ποιος. Ποιος. Ο Τρανούλης ο Θεός. 37-33. Διαφορά στους 4. Παγόπουλος, Αλεξόπουλος. Καριώτης θα προσποιηθεί. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί. Λιμπάδο από ποιον, από τον Νικολιζάκη. Η μάχη καλά μένεται. 20 δευτερόλεπτα. Πάμε για το τέλος του μικρόνου, ενός πολύ μεγάλου παιχνιδιού. Ο Τρανούλης θα πάρει το φάουλ.
Θα έχει δικαίωμα. Ναι, είναι το πέμπτο μαδικό έτσι κι αλλιώς. Είτε χαμηλά είτε ψηλά να κερδοθεί και δεν έχει κανένα απολύτως σημασία. Είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Το μόνο που μένει είναι να δικαιώσει το συγκεκριμένο τίτλο τον οποίο έχουν δώσει οι νονοί που είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Λοιπόν, 37-35 μειώνει στο καλάθι. 13 δευτερόλεπτα. Καριώτης παραλίγο να χάσει την μπάλα του Τρανούλη. Το αντίθετο, ο Τρανούλης να κλείσει τον Καριώτη. Κουσάσεις. Περάσει τον Πιτίδη. Παγόπουλος για τρεις. Σίδερο. Μαζεύει ο Νικολιζάκης. Τελώς δεν υπάρχει καλάθι και να μπει. Είναι Μικρόνου. Συγχαρητήρια και στους δύο. 37-35 επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Εδώ στο. Μπαίνουνε με το μαχαίρι στο στόμα. Θα κάνει καινούργια γυμναστική. Έλα, θα πάρει μια καρέκλα και θα δω, θα κάνει δίπλα μου. Έλα. Έλα. Και ο κύριος Μπούρας εδώ στο σχολείο, προπονητής της Team Nico. Τώρα βγήκε από το νοσοκομείο, μετά από εκείνο το buzzer beater με τους Bulldogs. Καρδιακό, εγκεφαλικό, όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Άμυνα του Κολυμπάκη αστεία σε την φάση, την τάπα. Το είναι... Ναι, μου λέει, δεν είναι... πεθάνει και δεν ναι, εγώ πεθάνει μου λέει εκείνη την ώρα, μου λέει. Δεν είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος άλλο. Ναι, του λέω ρε Γεωργάκη μου τελευταία φάση είναι, όμως φάει την μπάλα δηλαδή, μην την αφήσει να... Δεν περίμενα να μου λέει θα κάνει το Τζορντάν εκεί σε ένα ευκαιρόνικο. Λέω πάνω τα χέρια δεν καταλάβαινε. Ναι, τίποτα, τι χέρια δεν σου τίποτα. Ναι, 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 σου λέει ναι. Ναι, ναι, Τρανούλης για τρεις. Αμέ. Μάλιστα. Δεν τους έχω τίποτε και τους δύο. Έλα ρε. Αυτά και τους δύο. Ναι ρε, πολύ καλές, πολύ καλές. Μάστερ, οι οποίες είναι κάπου στη μέση. Δεν έχει να, είναι ένας ομίλος ο οποίος... Είναι ο δεύτερος. Πρώτος ομίλος. Ο οποίος όλοι κερδίζουν όλους. Δηλαδή τώρα η... Η μπλε, έτσι όπως τους βλέπεις τώρα που είναι γεμάτη. Καλύτερη πέρσι νομίζω κιόλας,
Ναι, τώρα όπως τους βλέπεις γεμάτοι, άμα ερχόντουσαν πάντα έτσι, ναι, θα διεκδικούσαν τετράδα. Για πλάκα. Δηλαδή τα πιο πολλά παιδιά έχουν παίξει στο παρελθόν μπάσκετ. Θα τους καταλάβεις, κύριε. Λοιπόν, το Παπαϊλίου θα ευστοχίσει, θα κάνει το 42-40. Θα μειώσει τους δύο. Είμαστε τρίτο δεκάλεπτο, 6-40. Παγόπουλος, Κουσάσης. Γρηγορακάκης. Σαφυρόπουλος θα χάσει την μπάλα. Καριώτης, η μπάλα στην γωνία. Παγόπουλος για τρεις. Εύστοχος. Ο ένας είναι αυτός. Αυτός είναι Πεκταράς. 44-40. Διαφορά στους τέσσερις. Ο Πιεράκος. Ανεβαίνουνε δύο για το σκριν. Νικολιζάκης, μπάλα στο σίδερο. Δεν κάνει σκάουτ την τσουβάλια σήμερα. Εντάξει. Καριώτης. Ας το Παγόπουλο στο rebound. Θα στοχίσει. Ζητάει φάουλ, τίποτα του Μενιρεύ. Για να δούμε τώρα τον Τρανούλη. Τον τρελό του χωριού. Παπαϊλιού. Θα πάρει την εσωτερική, θα κοπεί στα ίσα και νομίζω ότι ο τελευταίος που την ακουμπάει είναι αυτός. Κατοχή για την πλάτη, διότι άποψη έχουν και οι διαιτητές. Ο Τσάπας φόρεσε πολιτικά. Ντύθηκε και ήθελε να παρακολουθήσει το υπόλοιπο του αγώνα. Λάζει στην κάμπα, γύρισε πιο γρήγορα από όσο έπρεπε. Ναι, ισχύει. Αν και το σκορ δεν το ισχύει. Ένα κλικ. Πώς εγώ προφορά τα τσουβάλια τώρα, εντάξει, έχουμε 15-20 παίκτες, σκάνε 6-7-8, δεν ξέρω. Τώρα δεν σκάνε, ναι, είναι ξεκασέ τους αυτά, τώρα ξεκασέ τα αυτά. Γιατί είναι έτσι, είναι τα δικά τους, περίγραψαν κάποιο συμβόλαιο να ερχόμαστε κάτω από 7, ας πούμε. Έχουν τα εσωτερικά τους. Ναι, κάποιοι έρχονται και παίζουν μαζί, υποθέτω, ε. Έρχονται τώρα 6 άτομα, τι, Μαξ, να δεν τους πετυχαίνεις σε... Συλλόγω το πετύχουμε. Όχι, 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 όχι. Γιατί εγώ το τελευταίο 3-50 δεν το βλέπω. Καριώτης για 3, μέσα αυτή τη φορά. 47-40, διαφορά στους 7. Από το 17 του αγώνα και έπειτα η ομάδα του Αστρώτη ελέγχει το παιχνίδι. Τρανούλης, και ο μοναδικός λόγος που δεν μπορούν να δημιουργήσουν πιο ασφαλή διαφορά είναι ο κύριος εδώ με το νούμερο 13, ο οποίος κρατάει με νύχια και με δόντια του Σομαλί στο παιχνίδι. Καριώτης, Αλικανιώτης. Μπάλα στο γρήγορα κάτι, τα δικά του χέρια μπάλα θα περάσει εκτός. Δεν κατάφερε να την κρατήσει την κατοχή του. Κάθε το ίδιο απόψε. Τρανούλης. Το είχα κάνει εγώ που του λέγαμε, άμα έχεις 2 μέτρα τι. Τρανούλης και πάλι. Ναι, Ολυμπιά, ναι. Σαν και εσένα για αυτός, δεν είναι καλά να ξέρεις. Αν καλά, θα κάνατε πολύ καλή παρέα. Αν και ξέρεις τα ετερόνυμα έλκονται. Ναι, ισχύει, ισχύει, ισχύει. Κουσάσεις. Αντιόντς ο Ριμπάου. Μπάλα καμήλα Σαφυρόπουλος. Απόλυτο δίκαιο, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, 4-2, 47-42 στο συν 5. Τι είναι, ότι όσο περνάει η ώρα, ναι, το ελέγχουν όλο και πιο πολύ. Και ενεργειακά δηλαδή. Ενεργειακά, ναι, τα βλέπω τα παιδιά πιο έτοιμα. Στέλιος Μπούρας στο σχολείο, Κόλφις και Νίκο Τιμ. Τελικά, Νίκο Τιμ ή τι Νίκο, παιδιά. Όπως θέλουμε, να. Θα είμαστε λοιπόν με το ίδιο όνομα, στην κατηγορία θα είμαστε, αν θα γίνει πρόσμιξη με άλλη ομάδα. Δεν θα μας ποτέ στο Μάρκο. Όχι, όχι, όχι. Τελευταίο δεν είναι. Το όμως εγκλήνει του λόγου, τώρα πρέπει να πει κάτι. Για την ουρά της πρότασης. Γρηγορακάκης, ούτε τώρα δεν είναι το βράδυ του. Για λέγε τώρα, με ποιο ομάδα μιλάμε για εσύ, από μπασκετάκι. Δύσκολο αυτό. Ναι. Έχουμε ένα-δύο ομάδες που είναι σε άλλους ομίλους, σε άλλες κατηγορίες. Που θέλουνε.
Επειδή δεν πατάνε πάρα πολύ. Α, τέλειο. Το φανερό στην ιστορία. Ναι. Επειδή είναι και αυτοί, ξέρεις, αυτά πατάμε, δεν πατάμε. Εσύ και τι θες έτσι πρώτα, Γρηγορακάκης για δύο. Αυτή τη φορά θα εκτοχίσει και θα βάλει μπροστά την ομάδα. Κοιτάξτε, κάνει και την επίκληση στα θεία πάνω. 51-42, στο σύν 9, πάμε σε time out. Λοιπόν, πάμε, 51-42, μετά το καλάθι του Γρηγορακάκη. Επάνελθαμε, 3 λεπτά. Για να δούμε το ποστάρι αυτή. Ματέας, Ηλίς, Παπαϊλίου για 3. Γκάλης, Αλικανιώτης, Αλεξόπουλος. Η μπάλα στη γωνία, Αλικανιώτης για 3. Θα βάζουν πλέον όλοι. Ο Πάντος δεν πανεγυρίζει δεόντος. Άπας όντιος που ψάζει σόντιος παραδόξος. Ο Αστιώτης κάτω της καρέκλα των αμαυτικά. Πιάνει και το μαλλί, απολαμβάνει την ομάδα του. Που πλέον έρχεται πλήρης. Όταν έρχεται πλήρης, είναι μια διαφορετική ομάδα, η αλήθεια είναι. Αν συνέβαινε αυτό πιο συχνά, είναι δεδομένο ότι το βλέπαμε στα υψηλά σύνομα της αδρομολογίας, αλλά είναι μια συνθήκη που οι ομάδες ζουν με αυτό, ανεξάρτητα το πρωτάθλημα είναι, οπότε οι απουσίες εβδομάδα με εβδομάδα είναι κάτι σύνηθες, ανάλογα το πρόγραμμα του καθενός. Οι πιο συνεπείς είναι και οι πιο τυχεροί στο συγκεκριμένο κομμάτι. 54-42, τώρα η διαφορά έχει πιάσει διψήφια επίπεδα. Αυτά των 12 πόντων, ο Τράνομιθ την έριξε στους 11 και τώρα στους 10. 54-44. Την ομάδα δεν βλέπω βέβαια, η ώρα είναι παραγή και δεν βλέπω την ομάδα. Της ομάδας δεν βλέπω. Αλεξόπουλος, Γρηγορακάκης. Αλεξόπουλος ο rebound, επίθεση 14. Αρκετά. Θα πάρει και το φάουλ, ήταν το πόλι στο δεύτερο, δεν υπάρχουν πολλές. Βλέπετε τον κοιτών είναι ίδιος. Τους δω. Δεν έχει άλλη καμία, σιγά Καριώτης, θα φτωχίσει το Λιζάκη στον Τρανούλη, για να δούμε τώρα. Χρειάζεται το καλάθι, αποφύγει με τρόπο εντυπωσιακό τον αντίπαλο. Εδώ θα μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι ο Νίκος. Πήρε το ελάχιστο, κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Με την τύχη του τα βάζει τώρα. Φοβερή, φοβερή. Ναι, 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 φοβερός. Δεύτερη, 54-45, διαφορά σου 9, 1-30. Αλεξόπουλος, Ιωπάνος, Καριώτης, βάζει τα χέρια ο Νικολοζάκης. 10 δευτερόλεπτα για την επίδεσή τους, Ιωπάνος κι αυτός, η μπάλα χαμηλά στον Ελκανιώτη, θα πατήσει καλά, θα κοπεί στα ίσια του Σαματέα. Ο Τρανούλης από ό,τι φαίνεται θα τελειώσει τη φάση και θα κατεβάσει τη διαφορά στους 7. Πάμε σε time out, 1-5. Λοιπόν, επανήλθαμε. Στέλιο, περίμενε εδώ να σου πω. Λοιπόν, 52 δευτερόλεπτα. Αλικανιώτης. Γρηγορακάκης. Η άμυνα θα βγει. Έχουν ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά κι άλλο και να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, νέα συνθήκη εν ώψη τετάρτου δεκαλέπτου. Παπαϊλίου προσπαθεί να πάρει την εσφαιρική, τον εμποδίσει ο Καριώτης, θα κερδίσει το φάουλ. Oh!
Παπαϊλίου δεν το εκμεταλλεύεται. Το 54-47 παραμένει. Παπαϊλίου. 54-48. Αλεξάνδρος. Παγόπουλος. Με τον Τούλη μπροστά θα μείνει στον αέρα. Κόμπασε αυτό Παγόπουλος. Θα τον οταλάφι της εβδομάδας. Είναι για κάπως η ώρα τηρουμένο των αλλογιών στον αέρα. Να άφησε ουσιαστικά την Πορτοκαλί λίγο πριν να κουμπίσουν τα πόδια του στο παρκέ. Τι ψηλό βλέπω για την Εθνικό. Εύστοχος ο Παγόπουλος. 55-48. 56-48 τώρα, έφταγε 92. Το παιδί αργαστεί ο Ηλίας, πολύ καλά να το βλέπω. Για τρεις. Άστοχος. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Κουσάσεις. Διαφορά και πάλι σε διψήφια, σε διψήφια αριθμό. Λοιπόν, ο Παγόπουλος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Yeah.
Μπερτσάτο, συγγνώμη. Τον έχω μπερδέψει σε όλο το μάτς με τον Σαματέα. Λοιπόν, ο Παγόπουλος θα πετύχει τον goal foul. Η διαφορά στους 12, 62-48. Στις 14, το νερό δείχνει να μπαίνει σιγά σιγά στο αυλάκι για τους νεομακρινούς, τους συντοπίτες μου, της εξοχής. Θα το σημειώσουμε γι' αυτό, γιατί η σκουφιά μου κρατάει από λιμάνι μεριά. Αλλά νιώθω και μακρινός, θα τον πω πλέον. Λοιπόν, Παγόπουλος σας το έτσι πολύ. Πριν κάποια χρόνια, να ξέρετε ότι δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, Σαματέας. Περιμένει τον Σαββό Πιεράκο. Τι κάνει εκείνος, κοινικά το τρίποδο από εκεί. Η πάσα προς τον Πούλη δεν πέρασε ποτέ. Παγόπουλος με το αριστερό. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 64-48. Άλλο ένα καλάθι. Για τους υπεδούχους η διαφορά στους 16. Και μετά και από αυτή τη νίκη, ένα λεπτό θα σας τα πούμε. Θα πάει στους 20 βαθμούς σε 13 αγώνες. Περιμένουμε να μάθουν, θα περάσει τους Λέικερς, θα αφήσει πίσω, θα πιάσει, όχι, θα μείνει ένα βαθμό πίσω μετά τους ομαλούς, παρακαλώ. Θα δούμε πόσα παιχνίδια έχει ακόμα η Φλάδη. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει τα πιστόλια την άλλη αγωνιστική. Πιστά και σου βλέπεις να τη δείξεις όπως όταν. Μάλιστα. Πάει να κάνει, δηλαδή άμα πάρει. Θα το δούμε γι' αυτό. 2, 4, 6, 8, 10, 12 βαθμούς. Έχει 18. Στους 30. Οι 30 δίνουν τετραδά. Ένα λεπτό. Απίστευτα παιδιά, απίστευτα. Κουκίτης πέρασε στο παρκέ. Αυτά που κάνει ο Τρανούλης θα κάνει ο Τζιοβάνι κάποτε. Και ο Νίκος τώρα στα μελίσια. Κουστάσεις θα κατεβάσει το αμυντικό. Παγόπουλος, ωραία συνεργασία. Έλα ρε Κουστάση, βάλ το να το περάσει ο highlights. Έλα αγόρι μου. Καλά η μπάλα τα χέρια του φάνηκε γλυκά. 64-51. Αλεξόπουλος. Το καλάθι θα έρθει από τον Ζαφυρόπουλο. Κανούλης. Ζαφυρόπουλος για δύο. Η μπάλα και πάλι στα χέρια του Νικόλα. 66-51 παραμένει. Και ετοιμάζει τώρα και τον Παγόπουλο απέναντί του, είναι ένα challenge, γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι το σκέφτεται κάπως έτσι. Σταματάει την τρίπλα, Μπερτσάτος, θα χάσει την μπάλα. Ο Κουσάτσης είναι εξαιρετικός απόψε. Θα πάρει το φάουλ και όχι μόνο αυτό, απαιτήθηκε το καλάθι. Του αξίζουν τα χειροκροτήματα. Του αξίζει το χειροκρότημα που παίρνει από τους συμπαίκτες του.
εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πάρα πολύ καλός. Κάνω το φάουλ. Περσάντος, ακριβώς τα ίσα. Από τον Παγόπουλο, βάζει το όνομά του και σε αυτό το τομέα της στατιστικής. Λοιπόν, Παγόπουλος. Θα εξοχίσει. Και την κυρία διαδικασία, το τελικό σκορ περιμένουμε να μάθουμε. Δανούλης, αστοχός. Δεν έφτανε η δικιά του πολύ καλή παρουσία στο πρώτο δεκάλεπτο. Έπρεπε να ακολουθήσει κάποιος άλλος, να συμπορευτεί μαζί του. Να πει και αυτό είναι εξίσωση, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εδώ ο Νίκος θα κλέψει την μπάλα. 70-53. Έχει χαλαρώσει το πράγμα αρκετά, κατέρωθε. Αλεξόπουλος. Μπάλα στον Γιωβάνο. Για τρεις. Άστοχος. Τρανούλης. Τι έχει χαλαρώσει τώρα. Για τρεις από το σπίτι του. Πω. Θα φτιάξω μια ομάδα του τον Μπασκετάκη. Θα του δώσω λευκό συμβόλαιο να υπογράψει ό,τι θέλει. Και θα του πω κάνει εσύ τις επιλογές. Εγώ πληρώνω. Έτσι, ένα χρόνο. Και θα κάθομαι σε μια πολυχρόνια να απολαμβάνω την ομαδάρα που θα έχει φτιάξει ο Τρανούλης. Και τον Τρανούλη φυσικά. 70-56 στο συν 14 και το ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί είναι το εξής. Η Βλάντ έχει 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μένουν 5 παιχνίδια. Αν πάρει και τα 5, πάει στους 30. Με 30 πάμε τετραδά. Να γίνει υποδοχείρο σε μια μάχη εκεί στην ΕΚΟ στο Βενζινάδικο. 5.000 κοσμός. Όλοι. Το Τσίκρας. Και ο Δήμαρχος. Όλοι. Ο Τρανούλης κάνει τα δικά του τώρα. Κάρτη τρελού έχει έτσι κι αλλιώς επίσημα, να ξέρετε. Πάγω πλούς στον μικρό παραγκάκι. Θα το κάνει το τρίποντο. Θα στοχίσει. 36 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ακόμα χρόνο, τι να κάνω, το λύσουμε πιο νωρίς επειδή εσείς δεν θέλετε να κάνετε επιθέσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε φορά με το fair play. Το fair play γίνεται στην τελευταία επίθεση, στα 24. Να αλλάξετε τους κανονισμούς εσείς. Λοιπόν, αφού τους έβαλα λίγο χέρι, σταματάω. Λοιπόν, 72-58. Στο C14, άλλη μια νέκη για τον Ασπιώτη. Για να δούμε πού το πάνε, καλό βράδυ σε όλους.